Να δούμε λίγο τα πλάνα, τις εμφανίσεις. Νομίζω και η Σίλια Κρυθαριώτη με το σύζυγό της ήταν εκεί, γιατί δύο κυρίες φόρεσαν δική της δημιουργία. Η Κέλτι Νάιτ και ήταν και η Μαρία Μενούνος που φόρεσαν Σίλια Κρυθαριώτη. Η Κέλτι Νάιτ που φόρεσε ένα υπέροχο φούξια, μια φούξια τουαλέτα αυτή εδώ, όπως βλέπεις, Φέη μου. Αυτό σχολιάζαμε και με τη Ραμόνα κιόλας. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, εντυπωσιακή. Είναι η ανταποκρίτρια του E-News, συγγραφέας κιόλας. Και ξεχώρισε με την εμφάνισή της. Ραμόνα, δεν ξέρω πώς σου φαίνεται εσένα. Εγώ γενικά δεν είμαι του χρώματος, γενικά δεν είμαι της Μπάρμπις, δεν το έχω δει καν. Απορώ γιατί απορούν μερικοί, γιατί δεν πήρανε τα Oscars. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν πατρόν, δεν μ' αρέσει το χρώμα, δεν τρελαίνουμε και γενικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι φοράμε γιατί είναι το red carpet, είναι το χρώμα του κόκκινου από κάτω. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν φορέσει ροζ το red carpet. Ναι, αυτό ήταν, δεν φαίνεται εδώ, ήταν πολύ έντονο φούξια. Θα το προτιμούσα ένα ροζ πιο απαλό. Mm-hmm. Για να δέσει, πώς είναι αυτό. Όπως αυτό, ας πούμε. Το Gian Battista Valli. Ναι, είναι πιο πάλι, αν και εδώ, ναι, τα μοιάζανε πολύ, θα μου πεις. Εδώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η δημιουργία. Δηλαδή, αν το φορούσες εσύ αυτό, που είσαι πάρα πολύ ψηλή και έχεις και όλο αυτό το κορμί το ωραίο αυτό, θα ήταν εντυπωσιακό. Αυτό το κορίτσι είναι η επιτομή του Petit. Είναι 1,50 το πολύ. Την καταπίνει όλο αυτό, έχει πάρα πολύ όγκο. Είναι πολύ ωραία δημιουργία, όχι για αυτήν. Λάθος επιλογή. Λες ότι δεν της πάει επειδή είναι πιο Petit. Είναι Petit. Και φαντάζομαι να τη βλέπεις από κοντά, την έχει καταπεί αυτό. Την καλύπτει πολύ αλήθεια. Αλήθεια. Είναι όγκος αυτός, ναι. Είναι λίγο πάπλωμα, την καλύπτει λίγο. Πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και όλα αυτά, να το κορμί μας. Για να δείξουν πόσο όμορφες είναι. Πηγαίνουν εκεί γιατί δείχνουν και να μια πηγαίνουν πρόταση από ένα μήκο μόδας. Σίγουρα, αλλά πρέπει να σου πηγαίνει και όλο αυτό που φοράς και να μην σε καταπεί και να είσαι εσύ πρωταγωνίστρια και όχι το φόρεμα. Ναι. Εδώ είναι ένα φόρεμα με λίγο κεφάλι. Συγγνώμη. Ναι, αυτό, μπράβο. Είναι λίγο παπλωμένο κεφάλι. Δεν είναι και φόρεμα. Για πολύ όγκο, φόρεμα. Δεν έχει τα πόδια τα δικά μας, Φέη μου. Εντάξει, να πάμε στο Gian Battista Valli. Να ξαναπροσπαθήσει. Να ξαναπροσπαθήσει. Εδώ θα είμαστε εμείς. Εδώ είναι η Emma Stone. Η Emma Stone. Είχε ένα θέμα το φόρεμα. Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι, αν και είναι custom made Louis Vuitton, το περίμενα, είναι πολύ πιο σουρ με ζουρ πάνω τη, ραμμένο και κομμένο. Τη είναι κάπω τη κάστα. Και στο πάνω μέρος, στο μπούστο και κάτω, πρέπει να είναι εκεί μέχρι που σταματάνε τα παπούτσια. Δηλαδή να φαίνεται ίσα ίσα τη μύτη του παπούτσια. Δεν μπορούμε να σκουπίσουμε κανένα red carpet. Αυτό δηλαδή μου κάνει εντύπωση γιατί είναι ραμμένο πάνω της. Γιατί δεν είχε αυτά τα δισλουτρικά. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο στενό στο μπούστο, δηλαδή. Δεν είναι στενό, αυτό είναι το πρόβλημα. Α, το ήθελε πιο μεγάλο. Ναι, της ήταν, έπρεπε να είναι πιο εφαρμοστός. Σίγουρα. Πάντως έχει ωραίο χρώμα κιόλας. Το χρώμα της μέντας είναι πάρα πολύ ωραίο και επιλογή κοσμημάτων, γιατί μετράει πάρα πολύ. Και αυτό έχουμε δει κοσμήματα που έχουν καταστρέψει σε όλο το look. Εδώ είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Και πάντα όπως συνηθίζεται στα Oscars, με απλά μαλλιά, λιτά και όχι τις υπερβολές που έχουμε συνηθίσει εμείς οι πιο. Και το μακιγιάζ πάντα πολύ πιο φυσικό. Ξέρεις γιατί είναι το old Hollywood. Εδώ εμένα να σας πω Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence με Dior. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το print εμένα. Έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τα 40s και τα 50s, με τα pin-up και τα λοιπά. Δεν είναι ένα print που πας σε μια τέτοια βραδιά. Θεωρώ ότι μπορείς να πας σαν Grammys, μπορείς να πας οπουδήποτε αλλού. Εμένα αυτό μου φαίνεται και λίγο πιο απογευματινό, το print το συγκεκριμένο. Πιο κοκτέιλ, πιο ακόμα και πικνίκ, ας πούμε. Δεν μου αρέσει καθόλου πάνω στο red carpet, καθόλου. Και ούτε το πατρόν, καθόλου. Θεωρώ ότι αν ήταν. Όχι καθόλου το πατρόν. Με αυτό το print εμένα δεν μ' αρέσει. Θεωρώ αυτό έπρεπε να είναι όλο στενό μέχρι κάτω και απλώς να ανοίγει λίγο κάτω. Να κάνει λίγο γοργόνα κάτω. Είναι τουαλέτα δηλαδή. Όχι. Είναι λίγο πρόχειρο. Είναι πιο cocktail dress. Και εσύ Λάμπρο που συμφωνείς με τη Ραμόνα. Γιατί να μην συμφωνείς, δεν έχω ιδέα από αυτό. Dior είναι το συγκεκριμένο. Και σχολιάζουμε Dior τώρα. Και εντάξει. Η τελευταία φωνή που θα ακουστεί είναι δική μου, πείτε τα εσείς. Και Σβαρόφσκι κοσμήματα. Ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία γυναίκα και έχει κάνει εμφανισάρες, έτσι, πολύ λίγο για μένα αυτό. Billie Eilish. Ωραίο. Εμένα όχι, δεν είναι ωραίο, παιδιά, όχι, Chanel. Δεν είναι ωραίο. Το σακάκι έπρεπε να είναι πολύ πιο κοντό, να είναι στη μέση, εφαρμοστό, γιατί είναι η φούστα κάτω από τον γόνατο, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα πάνω μας όπως να είναι. Ακριβώς έτσι δίνεται. Το ξέρω. Απλώς δηλαδή, δεν μπορείς να δεις τουαλέτα στην Billie Eilish. Το ξέρω, όχι. Και δεν περίμενα τουαλέτα. Περίμενα όμως με αυτή τη φούστα ένα πιο μεσάτο σακάκι, πιο κοντό, γιατί δεν είναι μόνο το μεσάτο, είναι το θέμα ότι είναι μακρύ.
Είναι μακρύ και είναι σαν ξένο. Είναι θα να τον τάνει από τη θεία. Το θέλει λίγο πιο αγορίστικο, δεν το κάνει να είναι μέσα το. Αυτό τώρα το έκανε κοριτσίστικο. Φοράει Chanel, είναι μέσα κομψότητα. Δεν είναι αγοριστικό αυτό. Α, το κάνει με ένα αντρόγινο look, τα μέρε πάρα πολύ. Με ένα oversize σακάκι και αυτά που φοράει συνήθω. Τη κάλτσα αυτή δεν τη βρίσκω. Τη βρίσκω περίτη, διότι είναι λάθο το μήκο τη φούστα. Με αυτή τη κάλτσα έχει κόψει όλη την εικόνα τη. Δηλαδή... Μα αυτό δεν είναι όμως συγκεκριμένη αποδομή τον εαυτό της. Δηλαδή δεν πάει να κάνει κάτι για να φανεί πιο όμορφη, πιο ψηλή, με πιο λεπτά πόδια. Δεν θέλω εγώ κάτι τέτοιο. Θέλω όμως να είναι σωστά τα μήκη πάνω μας και να εφαρμόζουν σωστά τα ρούχα. Αν ήταν αυτό πιο κοντή κάλτσα. Πιο κοντή κάλτσα και διαφανές. Να σε δω αύριο σε ένα μάρτζι μου έτσι με πιο κοντή κάλτσα. Κοίταξε, αν είναι με αυτό, με Σανέλ, με βλέπεις. Αύριο, με ένα κοπρό. Μόνο να γράφεις Σανέλ πάνω. Εδώ, παιδιά, εδώ λίγο να ηρεμήσουμε λίγο. Εδώ είναι αρέσει πολύ εσένα, το κάρπετ και έχουμε ακόμα μία εμφάνιση. Με το άλλο ρούχο με ένα μάρτζι, με αυτό. Όχι, με το Mugler, το after party. Εδώ είναι πολύ ωραία. Πολύ εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Να την. Όχι, αυτό δεν τη ταιριάζει, ρε παιδιά. Με τώρα. Το Versace. Αυτό εδώ. Έχετε τρελαθεί όλοι, Δεν τη ταιριάζει. Καταρχήν λοιπόν. Δεν την κολακεύει στο σώμα. Αυτό ναι. Εννοώ. Από μόνο του είναι statement αυτό το outfit. Χάλι. Αλλά κοίτα εδώ, την κολακεύει. Δεν λοιπόν, το σώμα τη λίγο. Για βάλω το full brief το βλέπει. Δεν την κολακεύει. Το άλλο μου άρεσε πολύ εμένα το Versace το μαύρο. Έμοιαζε με το γαλματίδιο αυτό. Πολύ ωραίο. Εδώ όμω. Τι έχουν πάει όλες, έχουν πάει όλες χωρίς ρούχα. Δηλαδή, αυτό από πάνω είναι λάθος. Έπρεπε να βάλει ένα oversize σακάκι, να το φέρει στο σήμερα, να είναι και εντυπωσιακό. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν είναι και πολύ γυμνό, τα πόδια της μόνο έξω. Αλλά, ναι. Έχει μπαρμπίσει λίγο, να το πω έτσι. Έχει πάει λίγο προς την μπίμπο την πλευρά. Δεν την θέλω έτσι εγώ τη Μάργο, γιατί την έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είναι πάρα πολύ φινετσάτη. Δεν την θέλω τόσο. Έχει χρειαστεί από την Barbie. Ναι, δεν θέλω. Όχι, εγώ δεν πίσω. Βλέπω Barbie εδώ, σε καμία περίπτωση δεν εγώ βλέπω. Εγώ την βλέπω την Barbie. Όχι. Χαμπαρέ, τέλος πάντων, πολύ ωραίο το Mugler το ρούχο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λάτο συνδυασμένο. Από το παπούτσι μέχρι αυτό που έριξε πάνω, σαν να είναι σεντόνι, που α είναι μεταφραστικό. Δεν το σχεδίασαν γιατί στο δοθεί. Δεν έριξε κάτι πάνω. Θέλω να πω σύνολο άλλο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα τέλεια. Δεν είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια, θα σχεδιάστηκε σαν σύνολο η παρουσία τη. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό δεν πρόσθεται κάπου πάνω από ένα στυλίστα. Εγώ δεν έχω δει αυτό στο Mugler αυτό το καμπαρτινέ το πράγμα από πάνω. Μάλιστα. Είναι και δύο, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβα τι λες. Charlize Theron, θεά, δεν μπορούμε να δει. Τι να πούμε εδώ σε αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, πραγματικά κάθε τη εμφάνιση είναι. Ναι, και τα κοσμήματα και τα συνδυασμό κοσμημάτων. Γιατί εκεί τα κάνουν ασταρμά όλε. Εδώ είναι όλα τόσο ταιριαστά. Είναι φανταστική. Είναι τόσο όσο, δηλαδή είναι η επιτομή τη κομψότητα. Είναι ακριβώς. Πάντα δεν είναι. Εγώ την αρέσω με τα μαλλιά του, παιδιά. Ναι, δηλαδή... και τα μαλλιά σωστά. Είναι όλα απλά ναι, όμω. Ναι, βλέπει τα μαλλιά και λε μόνη τη, τα έκανε. Ναι, είναι απλά. Προφανώς ναι. Έχουν μια επεξεργασία, ορόμηση. Ολοκληρωμάτια. Αλλά είναι το αποτέλεσμα που φαίνεται που δεν είναι επιτηδευμένο, δεν είναι με τρέσε, εξτέ, από εδώ, όγκου. Συνήθω αυτέ τι εμφανίσει τέλο πάντων και το μακιγιάζ είναι. Επιτίδευτο και τα μαλλιά του μου αρέσει πάρα πολύ. Άσχετα με το ρόχο που επιλέγουν κάθε φορά. Εντάξει, είδαμε τώρα την πρόσφατα, αλλά ήταν performance, τη Miley Cyrus που κέρδισε, που ήταν όλο. Ήταν τα μόδα, τα wives, ναι, αλλά ναι, ήταν κάτι διαφορετικό γιατί παρέπεπε ας πούμε σε μια μοντέρνα Tina Turner. Να ξαναφέρει αυτό που έκανε Tina Turner. Τέλος πάντων, προχωράμε. Να δούμε επόμενη. Πάλι σε ασημή. Emily Blunt, λοιπόν. Εάν θέλουμε, ξέρεις, εγώ θέλω το All Hollywood. Εδώ βλέπουμε ένα All Hollywood στο 2024. Σκιαπαρέλι. Είναι πάρα πολύ ωραία η δημιουργία. Τίφανη κοσμήματα. Ναι, τίφανη κοσμήματα. Φανταστικό το φόρεμα. Το ήθελα πάλι και σε αυτήν. Δεν θέλω να σκουπίζουν τα red carpet. Θέλω να είναι λίγο ένα τσάκι. Να σου πω κάτι. Ένα τέτοιο οίκο. Μιλάμε για έναν οίκο. Εντάξει, από αυτούς, επειδή έχω σπουδάσει την ιστορία της τέχνης και της μόδας, αυτό σου λέω ότι και εγώ από αυτούς τα έχω μάθει, τα σουρμεζούρ, το πού πρέπει να σταματάει ένα φόρεμα και πού πρέπει να σταματάει ένα μανίκι. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα έχω δημιουργήσει εγώ όλα αυτά που λέω. Το καταλαβαίνω, αλλά λέω ότι αυτό μπορεί να είναι μια πρόταση. Όχι, δεν είναι να σκουπίζουμε τα χαλιά, Φέη μου. Το ότι στέκεται τη ράντα εδώ πάνω στους ώμους. Αυτό είναι άποψη. Κενό, είναι άποψη αυτό. Είναι μια μοντερνιά. Η μοντερνιά είναι εκεί. Ωραία. Σε αυτό που φόρμα. Κάνει το εσώρουχο, τα σβαρόφσκι κάνουν σαν εσώρουχο όσο πάνω μέρος. Είναι σαν να είναι...
Σαν να έχει. Στον αέρα, όχι τελείω. Στον αέρα. Σαν να έχει μπει κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι, έχει, το έχουν κάπω. Ναι, έχει σαν να έχει πανέλα μέσα. Και τα με τα μαλλιά εμένα δεν μου αρέσουν. Είναι ο ήλιο που είχε γίνει πέρσι, αν δεν κάνω λάθο, πρόπερσι όλο αυτό ο τόρο με τα ζώα που είχαν κάνει μια επίδειξη και φορούσαν τα κεφάλια. Τα φόρεσα εγώ πριν από αυτήν του Περικλή. Το κεφάλι. Δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν σχολιάζω τίποτα. Δεν ξέρω. Τα έχω φορέσει πριν, τα έχουμε ποστάρει με τον Βασίλη μαζί. Γιατί φορούσα Βασίλη Ζούλια και φορούσα και το κόσμο του Περικλή που το έχει κάνει πριν 20 χρόνια αυτό το κεφάλι. Ένα τίγρη φορούσα εγώ. Δεν θα συμφωνήσω τώρα εγώ με τα πέτα και με τις οργανώσεις αυτό, γιατί δεν ήταν αληθινά ζώα, έτσι. Ναι, λέω είναι ο ίδιος οίκος. Πετάνε κάτι τρίχες, παιδιά, στις κοτσομπάνα. Δεν είναι ωραία τα μαλλιά. Αυτό λέω, δεν είναι ωραία. Μα τι αρέσουν φέει τα μαλλιά. Κοίταξε, αν ήταν το τέλειο, θα ήταν ένα βαρετό νηφικό χτένισμα. Ναι, αλλά είναι σαν ένα από τα πουλιά, το τέτοιο που μένουν τα πουλάκια. Δεν πρόλαβε, ναι. Χωλιά, σαν χωλιά. Χωλιά είναι τα μαλλιά. Τα άχυρα που πετάγονται. Δηλαδή, μια εμφάνιση κάνει. Σωστά. Τι άλλο έχουμε, Αγγελικούλα, να δούμε. Έλα, το Κριστόμπαλτε λόγο να βάλετε. Το Βαλενσιάγκα. Ο Λουπίτα Νιόγκο. Ναι. Βαλενσιάγκα. Όχι, δεν φοράει Βαλενσιάγκα. Το Αρμάνι Πριβέ φοράει. Α, Αρμάνι Πριβέ. Αλλά ξέρεις τι. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα φτερά που είναι στη μέση, γύρω από τη μέση της. Έπρεπε να είναι όλα κάτω. Αλλά αυτό έχει γίνει πριν πολλά χρόνια από το Givenchy. Δεν μπορούσε να κάνει το Armani το ίδιο πράγμα. Ξέρεις που είναι σαν γοργονέα, ανοίγει προς τα κάτω. Και όλα τα φτερά είναι κάτω. Mm. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα φτερά στη μέση. Έπρεπε κάτω, να διαφοροποιηθεί αυτές, όμως, έτσι. Η συγκεκριμένη έχει κάνει. Ναι. Η συγκεκριμένη έχει κάνει εμφανισάρες. Είναι από τις πιο καλοντημένες όλα αυτά τα χρόνια. Δεν με τρέλανε. Mm-hmm. Μάλιστα, να βάλει και την αγάπη και την αγαπημένη. Ναι, θέλω, πάμε, θέλω, πάμε, δείξτε πλάνα. Θέλω την Παλαισιάγκα, την... Είναι το άλλο που μας λέει για το Σαββατοράκι. Μιούλιγκαν. Λοιπόν, εδώ είμαι εγώ. Ωραία. Εδώ εγώ θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, είναι μια δημιουργία, το έχουν κάνει remake, του Κριστόμπαλ Μπαλενσιάγκα του 1951. Τι ήταν τότε Μπαλενσιάγκα του 1951 και του πού έχουμε φτάσει και τι έχει γίνει. Αυτός ο ύπος. Ναι. Δεν έχω λόγια να πω. Δηλαδή, πραγματικά το έχουν καταστρέψει το οίκο. Κοίτα εδώ κομψότητα, κοίτα εδώ δημιουργία, τι κοίτα φαντασία. Μπαλενσιάγκα είναι. Μπαλενσιάγκα. Άρα αλλά είναι vintage. Του 51 που ο Χριστόβαλος ο ίδιος. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι vintage, το ξαναφτιάξανε από την αρχή. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο, το κάνανε remake. Αλλά δεν είναι. Είναι η επιτομή της κομψότητας, της δημιουργικότητας. Ψηλά τα χέρια για μένα είναι το απόλυτο δεκάρι. Ναι, είναι φανταστικό. Εσύ σήμερα τι φοράς? Εγώ φοράω ένα vintage. Τώρα, δεν ένα vintage κιμονό, παρακαλώ. Ναι, το vintage, ναι, για να σε δούμε. Κάντο, πάρ το πάνω σου. Τι είναι, άλλο. Είναι αληθινό, είναι Japanese. Ναι. Και είναι vintage. Και από το μέσα φοράς παντελόνι. Και από μέσα φοράω ένα σακάκι, ένα παντελόνι τύπου κοστούμι. Και ένα ζώνη που να μοιάζει λίγο με ωραίο τη ζώνη. Είναι του πολύ ωραίο, Ραμόνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να φορέσω Ζούλια, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Θα ήθελα να τον δω στα Όσκαρ και τον Ζούλια. Θα βάλω εγώ αύριο, μην ανησυχείς. Να βάλεις. Ναι, είναι η βραδιά του ευχαριστώ στο Make a Wish, οπότε πάντα φοράω το Βασίλη.